Ακούστε να σας πω πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι. Κλείνουμε τα μάτια μας με ένα μαντίλι. Τι βλακία παιχνίδι είναι αυτό. Και γιατί κλείνουμε τα μάτια. Και θα πιάνει ένας τον άλλον. Θα προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιον πιάσαμε. Λες να πιάσει το Θανάση. Εμένα όποιος με πιάσει θα φάει μπούφλα. Χωρίς να βολιέσαι, μην κάνουμε κόλπα. Όποιος έχει τον καθέναν. Τον αδερφό μου θα τον καταλάβω αμέσως. Έχει όγκο. Θα σου απάνταγα τώρα, αλλάζει χάρη. Λοιπόν, φορέστε τα μαντήλια και ακροβολιστείτε. Εσύ δεν το γλιτώνεις το σκουπάκι. Δεν το γλιτώνεις το σκουπάκι. Από σήμερα η λέξη σεξ απαγορεύεται σε αυτό το σπίτι. Μπαμπά, ήταν ένα λάθος. Εγώ θέλω να φιλήσω την Πετρούλα. Και εγώ δεν ήθελα να φιλήσω κανέναν. Τότε γιατί έπαιξες? Για να βοηθήσω την Πετρούλα να σε φιλήσει. Ποια είναι η Πετρούλα, θα μου πει τι γίνεται εδώ μέσα. Μα μπαμπά, εσύ δεν είπες ότι το σεξ είναι ωραίο και φυσιολογικό? Εγώ το είπα, εγώ το ξελέω. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβετε. Σε αυτό το σπίτι μια και καλή. Ότι εμείς εδώ είμαστε μια οικογένεια. Είμαστε οικογένεια. Και εσείς είσαστε αδέρφια. Τι είσαστε? Αδέρφια. Από σήμερα τα αγόρια αυτού του σπιτιού θα κάνουν μπάνιο με κρύο νερό. Εγώ που πάω θα κάνω ντους με κρύο νερό. Μετά βήχω. Εσύ θα κάνεις με ζεστό μέχρι να δούμε τι θα γίνει και με σένα. Από σήμερα οι πόρτες στο δωματίο κλείνουν και τα παραδιόφυλλα. Για να πάτε στο μπάνιο ο ένας πίσω από τον άλλον. Σαν 40 ποδαρούσα θα είσαστε. Ο νο θεμός σας. Δεν κατάλαβα. Θα το διαβάσω το φυλάδιο ή δεν θα το διαβάσω? Γιατί έχω πολλές απορίες. Δεν μας σχέζεις και εσύ με το φυλάδιο. Γαμώ του και μου στο τσακ. Την είχα. Την είχα! Λοιπόν.